Αγαπητές φίλες και φίλοι από όλες τις γωνιές της Ελλάδας, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εκ μέρους του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη της ΕΔΙΕ, ανακοινώνω την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου μας. Το συνέδριό μας γίνεται για μια ακόμη χρονιά σε αυτή την πόλη που έχει ένα ιστορικό φορτίο. Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη έχει συνδεθεί με την Κοκκινιά, με τη διοργάνωση συνεδρίων, συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά και σημαντικών εκδηλώσεων. Πλησιάζει ένας αιώνας από τότε άρχισε να χτίζεται σε μια χέρσα γη η πόλη που σήμερα λέγεται Νίκαια. Η Κοκκινιά, έτσι ξεκίνησε το όνομά της, για μας παραμένει Νινκαιαΐ αυτό το όνομα, δημιουργήθηκε λίγο μετά τη μικρασιατική τραγωδία, το τέλος της μικρασιατικής εκστρατείας δηλαδή, από πρόσφυγες που ήρθαν κυνηγημένοι, γυμνοί και απλώθηκαν σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Μέσα στα συντρίμμια η ζωή πιο δυνατή γέννησε νέες προσδοκίες. Και παρά τη νέα καταιγίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την καταχνιά της κατοχής, αυτός ο κόσμος βρήκε τη δύναμη με τη συμμετοχή του στην εαμική αντίσταση να αντιμετωπίσει το φασισμό και τους ναζί επιδρομής. Πλήρωσε, όπως όλη η χώρα, όπως όλοι οι λαοί, βαρύ φόρο αίματος, με κορυφαία την εκατόμβη του πιο αιματηρού μπλόκου στην κατεχόμενη Ελλάδα, τη 17η Αυγούστου του 1944, του μπλόκου της Κοκκινιάς. Η αγέροχη στάση της Αντάρτισσας Διαμάντος και του λοχαγού του Ελλάς Χατζηβασιλείου και πολλών ακόμη αγωνιστών εκείνη τη φοβερή ώρα του θανάτου που ενθάρρυναν τους συγκεντρωμένους στην πλατεία Οσία Ξένης γονατισμένους, τους έλεγαν ψηλά το κεφάλι πατριώτες, μη φοβάστε θα νικήσουμε, και αντίστοιχες τέτοιες στιγμές ανάτασης είχαν 200 κομμουνιστές την 1η του Μάη στην Κεσαριανή, στο Κούρνοβο και σε πολλούς άλλους τόπους της Ίας. Είναι παρακαταθήκη αυτή η στάση για όλους τους καιρούς και φυσικά και σήμερα, για όλες τις δυσκολίες. Καμιά θυσία δεν πάει χαμένη. Ας μην ήρθατε πίσω, ας μην φτάσατε πουθενά. Ο δρόμος μας αρχινά από εκεί που ο δικός σας τελειώνει. Είναι η υπόσχεσή μας στους τιμημένους πρωτοπανηγυριώτες της Λευτεριάς και της Ειρήνης, τους ήρωες μάρτυρές μας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αγαπητοί σύνεδροι, στο διάστημα από το 18ο συνέδριο της ΕΔΙΕ, που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβρη του 2018 σε ένα άλλο ιστορικό τόπο, το Χαϊδάρι, μέχρι σήμερα έφυγαν από κοντά μας οι συναγωνιστές και συναγωνίστριές μας. Αργυρός Αντώνης από την Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης, Βαρβάκη Παπαγκόγκου Αρετή, Γιαννόπουλος Χάρης πάλι από την Επιτροπή Ειρήνης της Ηλιούπολης, η Γρηγοριάδου Σοφία από την Επιτροπή Ειρήνης της Κοκκινιάς, ο Διαμαντόπουλος Ευάγγελος, επί πολλά χρόνια πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Αρκαδίας, ο μουσικοσυνθέτης μας Μίκης Θεοδωράκης, επίτιμο μέλος του Προεδρείου της ΕΔΙΕ και αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, ο Κολάρος Γιώργος, που ήταν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΔΙΕ και πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ξάνθης, η Λαζαρίδου Έλενα, Επιτροπή Ειρήνης Σταύρου, η Μαλαγαρδή Ελπίδα, η ελπίδα μας εδώ από τον Κορυδαλό, αγωνίστρια μέχρι το τέλος για πολλά χρόνια, η Μπλάνα Αρετή, Επιτροπή Ειρήνης Νέας Σμύρνης, ο Μαυρατζώτης Δημήτρης, μέλος της Γραμματείας της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης, η Μητρογόγου Μάγδα, που ήταν μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ, Θεσσαλονίκη δηλαδή, η Μωραΐτου του Δανάη, που την ξέρουμε όλοι τουλάχιστον οι παλιότεροι, ιστορικός τέλεγος της ΕΕΔΥΕ και μέλος της Γραμματείας, η δικιά μας Βέρα, επιτρέψτε μου, η Βέρα Νικολαίδου, που ήταν Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, ο Νόβας Γιάννης από την Επιτροπή Ειρήνης Πρέβεζας, που διατέλεσε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΔΙΕ, η Παπαστεργίου Χρύσα από την Επιτροπή Ειρήνης Νέας Σμύρνης και από το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΔΙΕ, ο Παριανός Γιώργος, δικηγόρος, διατέλεσε μέλος της Γραμματείας της ΕΔΙΕ, η Ρεμπή Φοφό από την Ειρήνη Γαλατσίου, ο Ρεμπής Άγγελος, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΔΙΕ, η Σκούρα Δάφνη, ηθοποιός, ιδρυτικό μέλος της ΕΔΙΕ και του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΔΙΕ, ο πρέσβης Στοφορόπουλος Θέμος, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΔΙΕ, ο μεγάλος και γνωστός οικαστικός και συγγραφέας, ο Φαρσακίδης ο Γιώργος, που ήταν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΔΙΕ, ο Φαρσάρης Μιχάλης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης του Ηρακλείου, ο Φωτιάδης Νίκος, που ήταν αντιπρόεδρος της ΕΔΙΕ, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και της Γραμματείας, και ο Ρόναντ Γουέιλ, συνειδητής και πρώτος αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Δημοκρατικών Νομικών Λάντελ, συνεργάτης του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης. Συμμαχητές στη μάχη απέναντι στον πόλεμο και τον υπεριαλισμό, συμμαχητές στη μάχη απέναντι στον πόλεμο και στις αιτίες που το γεννούν, δεν είναι δυνατόν σήμερα να παραλείψουμε έναν άλλο νεκρό, το λιμενεργάτη Δημήτρη Δαγκλή, που διαμελίστηκε στις γερανογέφυρες της Κόσκο πριν λίγες μέρες, πολύ κοντά μας, μερικά χιλιόμετρα, εκεί στο Εικόνιο, στο Πέραμα. Ένας θάνατος σε έναν άλλο πόλεμο, τον ταξικό πόλεμο. Βρεθήκαμε δίπλα σε όλες τις διαδηλώσεις, τις συγκεντρώσεις των συναδέλφων του, του σωματείου του, και θα είμαστε μαχητικά στο πλάι τους στην απεργία που συνεχίζεται και στον αγώνα τους να διασφαλίσουν την υγεία, τη ζωή τους, τα μεροκάματα, το δικαίωμά τους, το αύριο, το δικό τους και των παιδιών τους. Για τους συναγωνιστές μας που πρόσφατα έφυγαν, για όλους τους αγωνιστές της ειρήνης, σας καλούμε, φίλοι και συναγωνιστές, να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή. Αθάρατοι, τους θυμόμαστε, κανένας και τίποτα δεν θα ξεχαστεί.